Επιστρέφουμε εδώ κυρίε και κύριοι, γιατί υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Είναι μαζί μα ο Απόστολο Μαγκυριάδη. Διότι, Απόστολο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είτε. Ε, υπάρχει νέα επίθεση τη Μόσχα στην Αθήνα, τη εκπροσώπου Μαρία Ζαχάροβα του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη ελληνική κυβέρνηση. Γιατί. Άλλη μία επίθεση, όπω λε, Νίκο, τη Ζαχάροβα προ την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη φορά με αφορμή την απέλαση 12 Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μαρία Ζαχάροβα συνδέει αυτή την απέλαση με την επίσκεψη τη Βικτόρια Νιούλαν τη Αμερικανέδα Υπουργού Εξωτερικών μία μέρα πριν την απόφαση. Μάλιστα, γράφει χαρακτηριστικά στο Telegram το ελληνικό κράτο που δημιουργήθηκε χάρη στη βοήθεια τη Ρωσία με πρώτο ηγέτη τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία εννοεί τον Καποδίστρια. Έμεινε ουσιαστικά χωρί διπλωματικέ σχέσει με τη χώρα μα. Να συμπληρώσω ότι η Ζαχάροβα λέει πω παρά το γεγονό ότι εμεί. Μοιραζόμαστε την ίδια πίστη με του Έλληνε και την ίδια παράδοση και, δε... και, γενικά δεν αρνηθήκαμε ποτέ να του βοηθήσουμε. Θυμίζει και την βοήθεια στον πόλεμο τη ανεξαρτησία. Ε, Παρ' όλα αυτά, λέει ότι μείναμε χωρί διπλωματικέ σχέσει. Να σου πω ότι από την Αυτό πλευρά τη. Αυτό παραλύει την Αθήνα... τι κάνει τώρα η Ρωσία στην Ουκρανία, βέβαια. Σαφέστατα. Ναι. Τώρα, να σου πω ότι η Αθήνα αναμένει ουσιαστικά μια απάντηση από την Ρωσία τι επόμενε μέρε, δηλαδή μια απέλαση Ελλήνων διπλωματών. Προξενικών, από τις προξενικές αρχές και από τις πρεσβείες, ως απάντηση της Μόσχας στην απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών. Όπως έχει κάνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίπεινα η Μόσχα. Θα πούμε σε mm. λίγο, Απόστολε, ξανά.